Πέρα από τα μεγάλα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα υποδομής που προγραμματίζονται για το λιμάνι της Καλαμάτας και την ευρύτερη ζώνη, σε εξέλιξη βρίσκονται σειρά παρεμβάσεων από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Είναι έργα τα οποία είχαν μελετηθεί νωρίτερα και εκτελούνται τώρα και αφορά την άσφαλτο που είναι στην προβλήτα 7. Ήταν χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 130.000 ευρώ. Αυτό το έργο εκτελέστηκε. Τώρα το άλλο έργο που είμαστε στη διαδικασία να υπογράψουμε τη σύμβαση αφορά την κατασκευή του προσύνεμου μόλου, ο οποίος είναι προϋπολογισμό 180.000 ευρώ. Έχουμε εκεί εργολάβο με έκπτωση 55%. Την άλλη εβδομάδα θα υπογράψουμε συμφωνητικό για να αρχίσει η εκτέλεση του έργου. Και αυτό είναι χρήματα μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από πόρους του Λιμενικού Ταμείου. Το άλλο έργο, το οποίο και αυτό έχει δημοπρατηθεί και είμαστε στη διαδικασία να υπογράψουμε τη σύμβαση του έργου, που αφορά την κατασκευή του υποσταθμού, 200 καβεά, προϋπολογισμού και αυτό 180.000 ευρώ, οι οποίοι είναι πόροι του Λιμενικού Ταμείου. Έχουμε ήδη εργολάβο με 45% και είμαστε στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης την άλλη εβδομάδα μαζί του για να εκτελέσουμε το έργο. Τώρα, τα υπόλοιπα χρήματα που για να γίνει αυτό το έργο είναι τα χρήματα που θα διατεθούν και αυτά από τους πόρους του Λιμενικού Ταμείου, περίπου 70.000 ευρώ, 68.900, που αφορά τη μεταφορά της ΔΕΗ μέσα. Είναι και χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν για να μεταφέρει η ΔΕΗ τη μεσαία τάση μέσα στο χώρο που θα γίνει ο υποσταθμός. Άρα καταλαβαίνετε ένα σημαντικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται μέσα από πόρους του Λιμενικού Ταμείου.